Θα ξεκινήσουμε με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και με τις επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα στο περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση, σε άνοδο της στάθμης των ωκεανών και των θαλασσών, καθώς επίσης σε συχνότερες και σε πιο σοβαρές καταιγίδες και τυφώνες, κάτι που αυξάνει βέβαια τον κίνδυνο πλημμύρας στις παράκτιες περιοχές. Αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν Ολλανδοί επιστήμονες και μάλιστα προχώρησαν και σε σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature. Αξιοποίησαν κάποια δορυφορικά στοιχεία και συγκεκριμένα μία μέθοδο που χρησιμοποιεί παλμούς φωτός λέιζερ για να μετρήσει τις ανυψώσεις στην επιφάνεια της Γης. Για αυτά τα συμπεράσματα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ιμπραήμ, ο οποίος είναι υπεύθυνος τομέα κλίματος και ενέργειας της WWF Ελλάς. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω, κύριε Ιμπραήμ. Εγώ σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Αναφέρθηκα στο βασικό συμπέρασμα ερευνητών. Υπήρξε, όπως προείπα, και σχετική δημοσίευση. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επιστημονικό έβριμα που δυστυχώς το βλέπουμε να επαληθεύεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το βλέπουμε φυσικά σε πολύ έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, όπως το Nature που θίξατε μόλις και μια πολύ σημαντική έρευνα που μόλις έγινε, που είναι αυτή που αναφέρατε, των Ολλανδών επιστημόνων. Δυστυχώς πλέον το βιώνουμε και το ζούμε και βιωματικά, το βλέπουμε και βιωματικά, εμπειρικά. Να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και ένα από τα σημαντικά, από τις βασικές απειλές που φέρνει μπροστά μας η αλλαγή του κλίματος, η κλιματική κρίση που βιώνουμε. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν η μισή κάτοικοι αυτού του πλανήτη ζούμε σε μια σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή γραμμή. Ζούμε δηλαδή σε μια μικρή απόσταση από την ακτή, και αυτό σημαίνει ότι απειλούμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που γνωρίζουμε ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, αν συνεχίσουμε δηλαδή να καίμε ορυκτά καύσιμα και να εξαρτώμαστε από κάρβουνο, πετρέλαιο και ορυκτό αέριο με το βαθμό που το κάνουμε αυτή τη στιγμή και συνεχίσουμε έτσι, η άνοδο στάθμης της θάλασσας θα φτάσει περίπου το 1 μέτρο μέχρι τα τέλη αυτού του αιώνα. Αυτό είναι κάτι που φαντάζει πολύ μακρινό, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που αφορά άμεσα τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ίσως δηλαδή αποβεί καταστροφικό για το μέλλον της ανθρωπότητας σε πολλές περιπτώσεις, και θα πιαστώ βέβαια και σε ένα ιδιαίτερα στοιχείο, το οποίο βέβαια ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο προκαλεί προβληματισμό. Το 2020 267 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτό το οποίο προείπατε. Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω κάτι για να μην πάμε και πολύ μακριά. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Υπάρχουν ήδη τα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επιστημονικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Joint Research Center, έχει κάνει έρευνες και για την περιοχή της Ευρώπης και για την περιοχή της στην Ευρωπαϊκή Ακτή της Μεσογείου, και βρίσκει ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες η οποία απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε συνδυασμό με τη διάβρωση των ακτών. Αν βάλουμε δηλαδή μαζί δύο διαφορετικές ανθρωπογενείς απειλές, η μία την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, και την άλλη τη διάβρωση που οφείλεται αφενός στην κλιματική αλλαγή, αφετέρου ναι, την αλόγιστη δόμηση πάνω στην ακτογραμμή μας, έχουμε λοιπόν έτσι μία διπλή απειλή, η οποία αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ακτογραμμής και δυστυχώς αφορά και τη βόρεια ακτή της Κρήτης. Κάνατε μία αναφορά στον πρόλογό σας στους βασικούς λόγους. Γρήγορη αναφορά, να εστιάσουμε λίγο. Κοιτάξτε, όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή, αν συνεχίσουμε με το ρυθμό που πηγαίνουμε, τι έχει βρει η επιστημονική κοινότητα, χρειάζεται να μειώνουμε τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου περίπου κατά 7 με 8% κάθε χρόνο από τώρα μέχρι το 2030. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει ποτέ σαν ανθρωπότητα, με εξαίρεση την περσινή χρονιά, το 2020, το οποίο μπορείτε να καταλάβετε ότι προφανώς δεν οφείλεται σε συστηματικές πολιτικές, αλλά οφείλεται στην πανδημία. Το δίνω για να καταλάβουμε το μέγεθος της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας. Αυτό λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, για τον τρόπο που παράγεται ο ηλεκτρισμός μας, τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε ή με τον τρόπο με τον οποίο θερμαινόμαστε, οι βασικές χρήσεις. Φυσικά υπάρχουν και άλλες πηγές αερίων θερμοκηπίου, αλλά η παραγωγή ενέργειας είναι η βασικότερη. Πρέπει λοιπόν να στραφούμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο σημαίνει ότι φτάνουμε σε μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορούμε μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Διαφορετικό μοντέλο δηλαδή. Θέλουμε να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα, να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προφανώς αυτό πρέπει να γίνει με πολύ αυστηρούς όρους περιβαλλοντικούς και όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα οι πολίτες πρέπει να είναι στο επίκεντρο της μετάβασης ενεργειακής. Οι πολίτες πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές και όχι θεατές, όπως βλέπουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη φύση και τη σχέση μας με τη φύση. Η φύση, ένας ζωντανός πλανήτης, είναι και ένας κλιματικά ανθεκτικός πλανήτης. Τα λιβάδια Ποσειδονίας που έχουμε, οι υδροβιότοποι, τα δάση μας,
δεν είναι μόνο πηγές ζωής, δεν είναι μόνο πάρα πολύ πλούσια και σημαντικά οικολογικά, είναι και φυσικές καταβόθρες άνθρακα. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Άρα τα χρειαζόμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και για αυτό τον στόχο. Και φυσικά πρέπει να αλλάξουμε και το μοντέλο το οικονομικό μας, το πώς παράγουμε και πώς καταναλώνουμε, να μεταβούμε σε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας, να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία. Αυτά είναι όλα, γιατί έχω γίνει πολύ απεσιόδοξος μέχρι τώρα. Αυτά είναι γιατί όλα έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις, πολλές διαβουλεύσεις και πολλοί σχεδιασμοί και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό είστε απεσιόδοξος. Και όμως κάποια πράγματα θέλω να πιστεύω ότι προχωρούν προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, 20 χρόνια πριν, αν μας λέγατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργεια θα έφταναν στο σημείο που είμαστε τώρα, για παράδειγμα, σε επίπεδο κόστους, αυτό δεν θα το πίστευε κανένας. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει, όπως λέτε και εσείς, να σχεδιάσουμε πολύ πιο αποδοτικά, βάζοντας τους πολίτες στο επίκεντρο, γιατί έχουμε έναν μετασχηματισμό που αφορά κάθε μία πτυχή της ζωής μας, αν θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν κάποιες περιοχές σε όλη τη χώρα συγκεκριμένα που χτυπάτε καμπανάκι κινδύνου? Κοιτάξτε, οι ακτογραμμές μας είναι περιοχές οι οποίες απειλούνται και επιβαρύνονται από την άνοδο της στάθμησης θάλασσας. Αυτό είναι στοιχεία που τα έχουμε δει ήδη να δημοσιεύονται και μας έχουν χτυπήσει το καμπανάκι οι επιστήμονες. Η Κρήτη είναι μια τέτοια περιοχή. Στην Ελλάδα έχουμε τα εξής ζητήματα τα οποία θα μας αφορούν και τα βλέπουμε νομίζω ήδη. Το πρώτο είναι ότι επιμηκύνονται οι κάψονες και οι περίοδοι ξηρασίας. Νομίζω πλέον το βλέπουμε αυτό βιωματικά. Ότι βλέπουμε κάψονες πολύ πιο έντονους τον Μάιο, τον Ιούνιο. Αυτό είναι κάτι που η επιστημονική κοινότητα μας χτυπούσε το καμπανάκι εδώ και πολλά χρόνια. Ότι σε περιοχές όπως η Ελλάδα θα έχουμε παρατεταμένους κάψονες και ξηρασίες, οι οποίες θα είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου. Αυτό έρχεται να συμπαραστεί και μια σειρά από άλλα πράγματα. Την ποσότητα του νερού που είναι διαθέσιμο, το οποίο προφανώς καταλαβαίνετε τι προεκτάσεις μπορεί να έχει σημαντικές. Ναι. Το πόσο επικίνδυνες και πόσο δύσκολο να αντιμετωπιστούν είναι πλέον οι δασικές πυρκαγιές. Και εδώ να κάνω μια διάκριση. Οι δασικές πυρκαγιές οφείλονται και σε πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι η αμέλεια, για παράδειγμα. Αλλά άπαξ και ξεκινήσει μια πυρκαγιά, ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Βλέπουμε δηλαδή φαινόμενα τα οποία είναι πολύ πιο ακραία και πολύ πιο απρόβλεπτα σε μεγαλύτερη συχνότητα. Και άρα αυτό δυσκολεύει την πιθανότητα. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, δηλαδή εξηρασία, κάψονες, πυρκαγιές οι οποίες γίνονται πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν και ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα κατά προτεραιότητα. Δηλαδή θα έπρεπε να δουλεύουμε ήδη σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης τους και σε ένα σχέδιο πρόληψης του κινδύνου. Διανύουμε καλοκαίρι κάποιες πρακτικές συμβουλές στους τηλεθεατές? Πρακτικά θα έλεγα ότι όσο περισσότερο μπορούμε να στραφούμε σε επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης κατανάλωσης φυσικών πόρων, είναι τόσο καλύτερο φυσικά για το φυσικό περιβάλλον και τον πλανήτη. Ναι. Φυσικά είναι όσο επιτοπλίστων αυτές οι επιλογές είναι καλές και για την οικονομική μας κατάσταση. Μάλιστα. Άρα αυτό που θα έλεγα είναι σίγουρα εξοικονόμηση ενέργειας, σίγουρα μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και μετά θα μπορούν να δουν και οι πολίτες και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατρές πώς μπορούν να παράγουν και οι ίδιοι ενέργεια μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν πλέον, έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, ξεκινάει με πάρα πολύ αργούς βηματισμούς, αλλά ναι, υπάρχει πλέον το θεσμικό πλαίσιο και μπορούν οι πολίτες να στραφούν σε αυτό ώστε να γίνουν παραγωγή μέσα από ΑΠΕ. Μάλιστα. Κύριε Μπρέμ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.